Και φτάνουμε στις Μαριές και μπαίνουμε σε ένα μοναστηράκι που λέγεται Παναγούδα και ακούς τη λέξη Παναγούδα και τρελαίνεσαι, γιατί Παναγούδα ήταν το καλυβάκι του γέροντα Παΐσιου. Θρυλική η Παναγούδα. Θρυλική η Παναγούδα. Αλήθεια όμως θρυλική η Παναγούδα. Πόσοι δεν πέρασαν από εκεί. Πόσοι και πόσοι δεν πέρασαν από τον γέροντα Παΐσιο. Με λαχτάρα να τον περιμένουμε, να τον περιμένουμε, να τον περιμένουμε, να τον περιμένουμε. Και εδώ μια Παναγούδα μικρή, η μικρή Παναγιά, που είναι ένας εκλεκτός παππούλης που σέβεται και αγαπάει και πήρε πολλά από τον γέροντα Παΐσιο, ο πατήρ Επιφάνειας. Αν θα έρθετε προς τα δω, προς τη Θάσο, πρέπει να τον επισκεφτείτε. Είναι εκλεκτό παιδάκι. 2 μέτρα πάνω από τον Παπαχρήστο, αλλά καρδιά μικρού παιδιού. Με αγάπη για την Εκκλησία, με πνευματικότητα, με ντομπροσύνη, ντομπρος άνθρωπος. Δεν είναι με φτιασίδια άνθρωπος. Και διακονεί και υπηρετεί εδώ χωρίς να έχει τις ανέσεις τις σύγχρονες, αλλά να θυσιάζεται στον κόσμο, στην αγάπη, στην πνευματικότητα. Παναγούδα λοιπόν, Ιερός Ναός Παναγίας. Ελάτε, χάρηκα πολύ που ήρθα. Διακοπούλες μάλλον και προστινήματα. Ό,τι καλύτερο μπορεί να κάνει κάποιος. Να ξεκουράζεται και με τη θάλασσα, να ξεκουράζεται όμως και στα μοναστηράκια μας. Αχ, μωρέ, τα μοναστηράκια μας, τι υπέροχο πράγμα που είναι. Τι υπέροχο πράγμα που είναι τα μοναστηράκια μας. Να τα αγαπάμε και να περνάμε, να παίρνουμε τη χάρη και την ευλογία. Πόσοι μοναχοί και πατέρες θα περπάτησαν σε αυτόν εδώ τον τόπο. Και έκλαψαν και δάκρυσαν και έχησαν υδρότα και έχησαν δάκρυα μετάνοιας και προσευχής. Αυτή είναι η αγιότητα για τους μοναχούς μας. Να είμαστε καλά.